Φίλες, φίλοι, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί σε έναν παραγωγικό, αγροτικό, τους κορυφαίους τόπους της πατρίδας μας, της Μακεδονίας μας, όπως είναι τα Κείμηνα, πραγματοποιείται μία γιορτή της αγροτιάς. Όχι συνηθισμένη, ασυνήθιστη. Είναι η δεύτερη φορά όπου πραγματοποιείται το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Δεξιοτεχνίας Αγροτικών Ελκυστήρων, δηλαδή των ανθρώπων που έχουν τα εργαλεία. Τα εργαλεία, τα αγροτικά, τα τρακτέρ. Αυτό γίνεται σε συνεργασία, μια ιδέα δική μου, του δημιουργού της αγροτικής ζώνης εκπομπής που παίζει στο Europe One, του Γιώργου του Δίμπαλα, και ανθρώπων ξεχωριστών όπου ηγούνται σε φορείς που αγκαλιάζουν όλο τον τόπο. Με την κοινότητα των Κειμήνων, τον πρόεδρο τον αξιαγάπητο τον Βασίλη τον Κατούνα και τον εκφραστή των αγροτών του συνεταιρισμού του αγροτικού, του Παύλου του Ζούνη. Και φυσικά με φίλους ξεχωριστούς που στηρίξαν ο καθένας ένας-ένας όλη αυτή τη γιορτή. Είναι δύσκολο σε τέτοιες εποχές να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Δυστυχώς, ο ελληνισμός βάλεται από πολλές πλευρές και αυτό αγγίζει και τον καθέναν εμάς τους ίδιους. Θα είναι μια γιορτή. Θα είναι μια γιορτή ασυνήθιστη. Δεν έχει κάποιος να ξεχωρίσει και να τιμηθεί μέσα από ένα διαγωνισμό, θα έλεγα, του εγώ, απλά να δείξουμε ότι οι άνθρωποι της αγροτιάς είναι άνθρωποι ξεχωριστοί. Και θα έλεγα με όλη μου την ψυχή να νιώθετε, και κυρίως τα νέα παιδιά, ξεχωριστοί, μοναδικοί, πάνω απ' όλα θα έλεγα υπερήφανοι για αυτό το οποίο κάνετε. Προσπαθώ να σας το μεταφέρνω μέσα από την εκπομπή μου, αλλά όμως και εσείς οι ίδιοι που είστε όπως και εγώ χωριατόπαιδα, καταγωγή μου είναι από τη Δοϊράνη, από το Κιλκής, ξέρω τι σημαίνει αγροτιά, τι σημαίνει γη, τι σημαίνει πόνος, τι σημαίνει κούραση, τι σημαίνει στεναχώρια και κάποια όνειρα που πολλές φορές χαλάν εξαιτίας πολλών άλλων πραγμάτων. Όμως, εδώ ήρθαμε για να περάσουμε καλά. Υπάρχει ένα πρόγραμμα όπου θα έχουμε οδηγούς, νέα παιδιά, δεν ξέρω για ποιο λόγο μου είναι ντροπαλή. Δεν ξέρω, πρέπει να το ψάξω. Όπου θα έχουμε μια επίδειξη σλάλομ οδήγησης, δηλαδή σε ένα κλασικό οχτάρι, όπου θα δούμε τους χρόνους και θα αναδειχθεί ο νικητής. Θα έχουμε αυτό το οποίο κάνετε κάθε μέρα. Παρκάρισμα δηλαδή με μια καρότσα μοναξονική, διαξονική, με μια σπαρτική μηχανή. Πιστεύω πολλοί από εσάς τα νιώθετε αυτά σαν παιδικά πράγματα. Η γιορτή προχωράει. Σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά που είσαστε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που στηρίξανε, είτε γνωστοί, είτε άγνωστοι, είτε αφανείς. Εγώ ξέρω έναν τους φίλους που στηρίξαν αυτή την προσπάθεια και πέρα από αυτούς τους ανθρώπους που βλέπετε που εκπροσωπούν κάποιες εταιρείες εδώ με το λογότυπό τους, την παρουσία τους, όμως υπάρχουν άνθρωποι που είναι στυλοβάτες, καμιά φορά λέω φύλακες άγγελοι κάποιων καλών προσπαθειών, όπως αυτή. Να απελευθερώσουμε τον Πάτερ, να ξεκινήσει ο αγιασμός, γιατί, τι λένε οι γραφές, τι λέει το Ευαγγέλιο, συν Θεό, και εν αρχήν είναι ο λόγος και ο λόγος είναι ο λόγος του Θεού. Άρα δεν κάνουμε ποτέ τίποτε αν δεν ξεκινάμε με τον Θεό. Έχουμε το Ευαγγέλιο που λέμε μπροστά στα μάτια μας και αυτό μας το αναφέρει και να μην το ξεχνάμε ποτέ. Ο Πάτερ μας θα ξεκινήσει με τον αγιασμό. Θα τον πάρουμε μετά και μια συνέντευξη να μας πει το ιστορικό, το μεγάλο εδώ αυτού του Ιερού Ναού του Αγίου Νεκταρίου, του Θαυματουργού. Και εδώ από ό,τι έχω πληροφορηθεί και παλιότερα που είχα κάνει με την εκπομπή «Ο τόπος μας» ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα,
Ήταν και θα λέγαμε ο τόπος ο πρώτος, ο παλιός εδώ στον Άγιο Νεκτάριο. Και γιατί, όπως βλέπετε, είναι ένας τόπος σπαρμένος με ομορφιά και αγιοσύνη. Στη συνέχεια θα έχουμε το καλωσόρισμα από τον πρόεδρο του συνεταιρισμού, την έναρξη των αγώνων, των προσπαθειών από τον πρόεδρο της κοινότητας, τον Βασίλη του Κατούνα. Μετά θα γράψουμε τα ονόματα που θα πάρουν μέρος και αφού ολοκληρωθούν όλα αυτά θα έχουμε τις απονομές και μετά έχει φροντίσει ο συνεταιρισμός για μια ξεκούραση, έτσι θα έλεγα, γευσιγνωσίας με πλούσιο κρασί και κρέατα. Θα ήθελα να πω όμως κάτι για τους συνεταιρισμούς. Αν δεν υπάρξει, ασχολούμαι πάνω από 30 χρόνια με την αγροτιά και με τους συνεταιρισμούς και με αυτό να κλείσω. Αν δεν υπάρξουν συνεταιρισμοί, να ξέρετε πάντοτε ο αγρότης θα είναι πολύ στεναχωρεμένος, προσέχω τις λέξεις μου. Στήστε συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, κάντε αγροτικούς συλλόγους. Μέσα από το εμείς μπορεί να αναπτυχθεί αγροτιά και οι οικογένειές σας και κατ' επέκταση ο ελληνικός λαός. Σας ευχαριστούμε για τις παρουσίες σας. Πάτερ, ο λόγος πλέον σε εσάς. Σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας. Μην Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάς αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τους ονομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίας τα ασθενία ημών, ένα και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όλοι μαζί. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον, και άφησε ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Νυν επέστη ο καιρός ο πάντας αγιάζων και ο δίκαιος ημάς αναμένει κριτής. Αλλά επίστρεψον ψυχή προς μετάνοιαν ως υπόνη κράουσα συνδάκριση, Κύριε ελέησον με. Να μας συνεποβρίσας Χριστέ πηγή των Ιάσεων, εν το πανσέπτο ναό της Παρθένους ημερών, το της εις ευλογίας ραντισμό, φυγαδεύεις τας νόσους των ασθενούντων, ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρθένος έτε και σαπειρώγαμε, και Παρθένος έμεινας μη τυραννή φευτέ. Θεότο και Μαρία Χριστόν των Θεών ημών οικέτε, ευεσωθήνε ημάς. Παναγία Θεότο και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον, και συγχώρηση των δεσμάτων ημών έτησε το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Πρόσχομεν, Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα αδελφίου αγιάζων και οι αγιαζόμενοι ξενός πάντες, δίνεται ιανού και πεσκήν τα αδρεφούς αυτούς καλλιλέγων, απαγγελώ το όνομά σου της αδερφής μου εν μέσω εκκλησίας συμνήσωσε, και πάλιν εγώ έσομαι πεπιθώς επ' αυτό,
Και πάλιν ιδέω για τα παιδεία μη έδωκεν ο Θεός, επιούν τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος, και αυτός παραπλησίως μετέσχε των αυτών, είναι αδεία του θανάτου καταργήσω το κράτος έχοντα του θανάτου του τέση των διάβολων, και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου, διαπαντός του ζηνένοχη εις ανδουλίας, ουγαρδί που αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται, ο θενόφιλε κατά πάντα της αδρεφής ομοιωθήνε, είναι ελεήμων γέννται και πιστός αρχιερεύστα προς τον Θεόν, εις το ηλάσκεστε τας αμαρτίας του λαού, ενώ γαρπέποθεν αυτός πειραστής, δύναντε σπειραζομένης βοήθησε. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση, εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Το καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, εστιδέν της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα, επιλεγωμένη βραϊστή Βηθεσδά, πέντε στο ασέχουσα, εν ταύτες κατέγει το πλήθος πολίτων ασθενούν των τυφλών χολών ξηρών, εκδεχομένων τη του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρό κατέβνει κολυβήθρα και ετάρατε το είδωρ, όν πρώτο σεβάς με τάνταραχήν του ύδατος, υγιής εγίνετο, οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Δόξαση Κύριε, δόξαση. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Παντελεήμονος, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ της Κομοπόλεως και της ενορίας ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και τον πίστη οικούντων εν αυτός, του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ των μελών του γεωργικού συνεταιρισμού της ενορίας ημών και πάντων των αγροτών, μετά των οικείων και των συγγενών αυτών, υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών, του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του καταπευθύνει αυτό την χάρη της απολυτρώσεως, την ευλογία του Ιορδάνου, του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του δωρηθύνει αυτό δύναμη νιαματική ίνδια της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του φωτιστήνει ημάς φωτισμό γνώσεως δια της ομοουσίου Τριάδος, του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του ριστήνει ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, του Κυρίου δεηθόμεν, Θεέ μεγαλών, με οποίον θαυμάσαι και στην αριθμό, ελθέτα νύν και προ του επικαλουμένου σου δούλου σου, εξαπόσουν το πνεύμα σου το Άγιον και αγίασον το είδωρ τούτο. Εξαπόσουν το πνεύμα σου το Άγιον και αγίασον το είδωρ τούτο. Εξαπόστειλον το πνεύμα σου το Άγιον και αγίασον το είδωρ τούτο. Και δώσει μεταλαμβάνουση και τι ραντζωμένε εξ αυτού, απαλλαγήν παντό κακού στερέωση και καθαρισμό οίκων και απέλαση πα διαβολικής ενεργίας, ότι ευλόγητε και δεδόξ το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, ειρήνη πάση, τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν, κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον ημών, ο εν Ιορδάνη βαψνέ καταδεξάμενος και αγιάσες τα είδατε και ευλόγησον πάντας ημάς, τους για τις κλήσεις του εαυτόν αυχένε σημαίνοντας του της δουλείας πρόσχημα, καταξίωσεν ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου δια της του ύδατος τούτου μεταλήψεώστε και ραντισμού και γενέστε μη Κύριε εις υγείαν ψυχήστε και σώματος. Σιγάρει ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκαστης ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκαστης ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκαστης ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και τόσο φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τόσον δωρεόν αξίους ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλην ελλείμματα ημών και παρέχουσιν η άματα τους εν πίστη λαμβάνουσιν την ευλογίαν σου άχραντε. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώ Μαγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου, Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, του Προστάτου της Ενορίας Σιμών, της Οσίας Μητρός Σιμών Υπομονής της Βασιλίσης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Παυσικάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης και του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου, ούτην ιεράν μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Πριν πούμε το διευχόν, αγαπητοί μου αδερφοί, να ευχηθώ σε όλους να έχετε ευλογία από το Θεό, υγεία και εσείς και οι οικογένειές σας. Εύχομαι ότι κόπο κάνετε να έχει καρπό εκατονταπλασίωνα. Μνημονεύσαμε τον Άγιο Προκόπιο τώρα στην απόλυση, ώστε ό,τι κάνετε να έχει προκοπή, να είναι προκομμένο και ευλογημένο. Και τον Άγιο Παυσίκακο, έτσι ώστε κάθε τι κακό, κάθε τι που σας αγχώνει και σας δυσκολεύει, να πάυσει από τη ζωή σας και να έχετε την ευλογία και τη χαρά του Θεού. Εύχομαι σε όλους η χάρη του Θεού να είναι μαζί σας, να είναι πάντοτε συντροφιά σας και να έχετε πλούσια την ευλογία του Θεού σε ό,τι κάνετε. Όλοι μαζί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Παύλος ο Ουζούνης, ένα καλωσόρισμα, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιμήνων. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας τίμησε και ήρθε για το δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Αντιοξυρυχνοτεχνίας. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Δεν ξέρω αν έγινε όπως το περιμέναμε ή αν θα το πετύχουμε. Θέλω να ευχαριστήσω το Γρηγόρη το Ματσόκη για την προσφορά σε κρέατα και το Γκαφαντάρι για την προσφορά σε κρασιά και ελπίζω να περάσουμε καλά. Ο πρόεδρος της κοινότητας, όπου με όλη την ψυχή, όπως και ο Παύλος, στηρίξαν αυτή την προσπάθεια η οποία θα μετρηθεί στο τέλος και είμαστε σίγουροι ότι είναι πλεονασματική και είναι θετική, γιατί έχει την ευλογία του καλού Θεού και όλων εσάς εδώ που μας τιμήσατε σήμερα. Βασίλη, αγαπητέ μου φίλε. Καλημέρα και από μένα. Εύχομαι, είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Είναι πρώτη φορά αυτό που γίνεται στα Κείμηνα, στο χώρο του Αγίου Νεκταρίου Γιώργο. Σε καλωσορίζουμε. Οι σπόνσορες της εκδήλωσης αυτής, θέλω να ευχαριστήσουμε τον Ζαγαλκά τον Γρηγόρη και του Σαφή Ρούζιο που συνέβαλαν και όλο τον κόσμο εννοείται. Που εκεί πέρα σε καλωσορίζουμε και πάλι στα όμορφα Κείμηνα.
Πάτερ μου Χρήστο, ποιο είναι το ιστορικό αυτού του ιερού ναού, του Αγίου Νεκταρίου, των πρώτων κατοίκων των Κιμήνων? Σας καλωσορίζουμε στα όμορφα Κίμηνα. Με πολύ χαρά σας υποδεχόμαστε εδώ στον προσκυνηματικό ναό του Αγίου Νεκταρίου, στον πρώτο ναό που χτίστηκε στο όνομα του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, του Πολύ Θαυματουργού. Βρισκόμαστε εδώ που κάποτε ήταν το χωριό, αλλά επειδή ήταν ακριβώς δίπλα στον αξιό ποταμό και με τις πλημμύρες είχαν προβλήματα οι κάτοικοι, τραβήχτηκε το χωριό πιο μέσα. Εδώ υπάρχουν μαρτυρίες ότι υπήρχε παλιά κημητήριο στη θέση που βρισκόμαστε και στο τέλος της δεκαετίας του 50, ο προκάτοχός μας, πατήρ Νικόλαος Μελετίδης, ένας ιερέας στον οποίο χρωστάμε πάρα πολλά σαν κοινότητα Κιμήνων και εκκλησιαστική αλλά και τοπική, γιατί όλες οι εκκλησίες που χτίστηκαν ο πατήρ Νικόλαος Μελετίδης μαζί με τη βοήθεια των ανθρώπων τις χτίσανε με τον κόπο τους και με τον ιδρώτα τους. Βρισκόμαστε λοιπόν στο τέλος δεκαετίας του 1950. Ο πατήρ Νικόλαος ευεργετήθηκε από τον Άγιο Νεκτάριο σε ένα πρόβλημα υγείας που είχε και έκτισε έναν μικρό ναό, εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε, ο οποίος στη συνέχεια κάηκε. Και μετά έκτισε αυτόν τον μεγαλοπρεπή ναό με τη βοήθεια των κατοίκων που στήριξαν πάρα πολύ το χτίσιμο εδώ του Αγίου Νεκταρίου. Όπως είπαμε, βρισκόμαστε στον πρώτο ναό που χτίστηκε σε όλη τη Μακεδονία, στο όνομα του Αγίου Νεκταρίου, σε αυτού του μεγάλου Αγίου, του Αγίου της Υπομονής και της Συγχωρητικότητας. Εδώ ο ναός στην αρχή ήταν μεγάλος πόλος. Έχει ανοίξει από ό,τι γίνανε, έχουμε ιστορικά χρονολογία. Νομίζω το 1991, με τον μακαριστό Μητροπολίτη Βερίας κυρό Παύλο. Ο ναός, όπως ήταν φυσικό, έγινε πόλος έλεξης, γιατί ήταν ο πρώτος ναός αυτού του μεγάλου Αγίου του Λαοφιλούς και ερχότανε πολλά λεωφορεία, πολλοί κόσμος καθημερινά εδώ και είναι πολύ γνωστά τα Κείμηνα εξαιτίας του ναού του Αγίου Νεκταρίου. Πάρα πολλά παιδιά γεννήθηκαν μετά την προσευχή των γονέων τους και την θαυματουργική επέμβαση του Αγίου Νεκταρίου. Έτσι λοιπόν και εμείς συνεχίζουμε την παράδοση αυτή μαζί με την τοπική κοινωνία, μαζί με την τοπική κοινότητα, με τον πρόεδρό μας τον κύριο Βασίλειο Κατούνα και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, με τους οποίους έχουμε άριστη και πολύ αγαστή συνεργασία και με όλους τους φορείς του τόπου μας, με όλους τους ανθρώπους εδώ, σαν μια μεγάλη οικογένεια που έτσι είμαστε σαν ενορία. Συνεχίζουμε την παράδοση, έγινε πλήρης ανακαίνιση του ναού και λειτουργούμε κάθε εβδομάδα σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο εκδίδει η ενορία μας. Είχαμε το πανηγύρι πριν από λίγες μέρες, κάθε χρόνο γίνεται πολύ μεγάλη γιορτή και πανηγύρι. Με την προτροπή του Ποιμενάρχου μας έρχεται ένα μεγάλο γεγονός εκκλησιαστικό. Φέτος είχαμε την κάρα της Αγίας Βαρβάρας από τα Τρίκαλα και κάθε χρόνο στην εορτή του Αγίου Νεκταρίου φέρνουμε κάτι ο Επίσκοπός μας έτσι ώστε να συνεορτάσουμε μαζί με τον Άγιο Νεκτάριο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εύχομαι να έχουμε την ευλογία του Θεού και την προστασία του Αγίου Νεκταρίου. Πολλές είναι οι μαρτυρίες πολλών παιδιών, πολλών ανθρώπων που σωθήκανε, που γλιτώσανε, που βοηθηθήκαν πάρα πολύ από τον Άγιο Νεκτάριο και έρχονται οι ίδιοι και μαρτυρούν ότι ο Άγιος Νεκτάριος μας βοήθησε σε μια δύσκολη στιγμή. Εύχομαι ο Άγιος Νεκτάριος να μας συντροφεύει και να έχουμε όλη την σκέπη και την προστασία του. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Τώρα θα αρχίσουν οι αγώνες. Θα παρακαλέσω πολύ να είναι κοντά μου ο Ευρυπίδης, ο Ζακαλκάς. Έναν ένα να τους παρουσιάζουμε κιόλας. Έλα, σε παρακαλώ, Ευρυπίδη, εδώ κοντά μου. Εδώ, Ευρυπίδης. Ο Χρήστος Οδάκος. Ένα χειροκρότημα για τους οδηγούς, αθλητές, αγρότες των Κιμήνων. Ο Γιώργος ο Τρυφινόπουλος. Ο Σοκράτης ο Μπαξεβανίδης. Ο Γιώργος ο Μπότας. Ο Παναγιώτης ο Ρούζιος. Ο Φώτης ο Θεοχαρίδης. Ο Μανώλης ο Αγγελίδης. Και τιμή Σένεκεν και ο πρόεδρος. Πρόεδρε, τι εσύ θα γλιτώσεις, άμα δεν... Πρόεδρε, άμα δεν μπαίνει ο πρόεδρος να δείξει τις ικανότητες του, καλά. Τότε τι αγρότες είμαστε και τι συνεταιρισμό έχουμε. Ο Παύλος ο Ουζούνης. Ο χρονομέτρης θα είναι ο Γρηγόρης ο Ζακαλκάς. Δηλαδή, στο σλάλομ τώρα θα κάνουν από δύο γύρους ο καθένας. Ο καλύτερος χρόνος θα είναι και ο νικητής που θα πάρει το κύπελο. Μετάλλια και κύπελα, συγγνώμη, σε διπλώματα θα πάρουν όλοι. Ο δε οδηγός ο οποίος θα χτυπάει και ένα κόνο θα του αφαιρείται ένας πόντος.
ξεκινάνε οι απονομές, θα παρακαλέσω πολύ τον φίλο μου τον καλό και φίλων όλων εδώ που βρίσκονται, τον Φάνη τον Παπά, τον πρώην πρόεδρο του ΠΟΚΕΠΕ και αντιπεριφερειάρχη για πολλά χρόνια της αγροτικής οικονομίας, περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, όπου αξίζει όχι μόνο να κάνει απονομές, αλλά να πάρει και ο ίδιος κάποια στιγμή πολλά κύπελα. Φάνη. Εδώ τώρα θα το δώσεις εσύ εδώ. Και πρώτο το μετάλλιο, να βάλουμε το μετάλλιο στον Παύλο τον Ουζούνη. Ο πρόεδρος ήταν ο καλύτερος στο σλάλομ. Έτσι. Να αφιερώσω αυτό το κύπελο στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κιμήνων και στα παιδιά που βοηθήσαν. Πολύ ωραία. Να τους ευχαριστήσουμε. Να έρθει τώρα ο Κώστας. Να έρθει ο Κώστας. Έλα Κώστα, Αγγελίδης Κώστας, ο ηλεκτρολόγος, είπαμε, ο νικητής. Αγρότης όμως, και να έρθει ο καλός μου φίλος από τη Μηχανιώνα που μας τίμησε, ο Γιώργος ο Διαμαντίδης. Γιώργο μου, και ένα κύπελο. Και κύπελο. Και δίπλωμα θα πρέπει να δώσουμε μετά. Ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Το κύπελο το αφιερώνω στον αδερφό μου που με έχει μάθει να οδηγάω τρακτέρ. Σε ευχαριστώ. Από πολύ μικρό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι ο αδελφός, ο έτερος Αγγελίδης, θα παρακαλέσω πολύ να έρθει κοντά μας. Και να έρθει, ποιον έχω εδώ, κάτσε εδώ, ποιον έχουμε εδώ, τον Χρήστο, να έρθει ο Χρήστος, ο καλός μου φίλος, ο Θεοτοκίδης. Χριστό μου, για να τιμήσουμε και το κύπελο, να τιμήσεις εδώ τον Μανώλη τον Αγγελίδη, ο οποίος ήταν, όχι η έκπληξη, Μανώλης Αγγελίδη, και το μετάλλιο, Χρήστο και το μετάλλιο. Να είσαι καλά, και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, αγόρι μου καλό. Καλά, ευχαριστούμε, Χριστό μου. Τώρα, θα παρακαλέσουμε τώρα να έρθουν τα παιδιά όλοι εδώ. Δηλαδή, αυτοί που πήρανε μέρος. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καταρχήν το μουσικό μας. Δηλαδή, τον ηχολήπτη μας. Τον DJ μας. Είναι τα αδέλφια, ο Κυριάκος και ο Κώστας ο Λιάντης. Σε ευχαριστούμε, αδελφέ. Μέσα από την ψυχή μας, μας έδωσες χαρά, μας ταξίδεψες μουσικά. Και πάνω απ' όλα ήταν μια προσφορά εδώ και για τα Κείμηνα, για τον τόπο σου. Να πούμε ευχαριστώ τα παιδιά αυτά, δεν ξέρω αν είναι εδώ, που βοήθησαν για να γίνουν οι γραμμές, να γίνουν δηλαδή οι διαγραμμίσεις για τα αγωνίσματα. Τον Κώστα τον Ρουσομάνη, τον Ηρακλή τον Λίλια, τον Πέτρο τον Γαγαμάνη και τον Παύλο τον Γραμμενόπουλο. Και φυσικά μην ξεχάσουμε και τον εφημέριο μας, τον πατέρα Χρήστο τον Αιγίδη. Τώρα, να έρθουν όλα τα άτομα εδώ που πήρανε μέρος. Ελάτε όλοι που πήρατε μέρος για να πάρετε τώρα τα διπλώματά σας. Ελάτε εδώ. Ποιους φίλους έχουμε εδώ πέρα. Ο Νέτας ο Δημήτρης. Δημήτρη μου, έλα σε παρακαλώ εδώ. Και η Euro Agro, έλα εδώ πέρα Ιορδάνη μου. Αυτοί οι άνθρωποι με ξεσηκώσανε για να γίνει αυτό εδώ, δεν θα μπορούσε να γίνει. Ένα πολύ μικρό ενθύμιο, εγώ στο Βασίλη τον Κατούνα, τον πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Αδελφέ μου. Να είσαι καλά. Γιατί... Χρυσανότερο. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Η βοήθειά σας να ήταν καλά. Γύρι. Πολύ όλοι μαζί, σημαντική μαζί για να δώσουμε χαρά στο χωριό και κυρίως όμως στους αγρότες μας. Και ένα στο φίλο μου τον Παύλο, άλλο αυτό. Αυτό το πήρες αγωνιζόμενο. Συμμετείχε, αγωνίστηκε. Κουράστηκε πολύ. Φτάνοντας στο τέλος της εκδήλωσης, ως ελάχιστο δείγμα ευχαριστίας, τιμούμε όλους τους συμμετέχοντες. Να μην ξεχάσω πρώτιστα το χρονομέτρη μας, τον Γεωπόνο, τον Γρηγόρη τον Ζακαλκά και φυσικά όλους τους ξεχωριστούς αγρότες οδηγούς που πήραν μέρος. Τον Κώστα τον Ρούζιο, τον Γιώργο τον Τρυφινόπουλο, τον Γιώργο τον Μπότα, τον Ευρυπίδη τον Ζακαλκά, τον Χρήστο τον Βάκο, τον Παναγιώτη τον Ρούζιο, τον Πρόδρομο Μιλοβιανό, τον Κώστα Αγγελίδη, τον Φώτη Θεοχαρίδη, τον Βαγγέλη Ρούζιο,
τον Μανώλη Αγγελίδη και τον Σοκράτη Μπαξεβανίδη. Μας τίμησαν, μας ταξίδεψαν, οδηγώντας με τον καλύτερο τρόπο και με ιδιαίτερη ασφάλεια τα τρακτέρ τους, δείχνοντας τις ικανότητες που έχουν όταν ανεβαίνουν πάνω στα τόσο χρήσιμα μηχανήματά τους. Το δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Δεξιοτεχνίας Αγροτικών Ελκυστήρων έληξε εδώ στα Κείμηνα. Ήσουν παρόν, χάρηκαν οι φίλοι όλοι εδώ που σε γνωρίζουν ως εκπρόσωπο της Βάλτρα, της ιστορικής εταιρείας των κορυφαίων τρακτέρ και όχι μόνο. Ποιο ήταν το συνέστημά σου? Είναι ένα εξαιρετικό συνέστημα που το βρίσκομαι κοντά στους αγρότες. Πρώτα απ' όλα να πούμε στην κοινότητα, στο συνεταιρισμό και στην εκπομπή σου συγχαρητήρια για τη διοργάνωση. Ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση, ήταν μια ευκαιρία να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί μετά από πολύ καιρό και με τα lockdown που υπήρχαν. Και να πούμε ότι σε όλο αυτό το χρόνο οι αγρότες κράτησαν την ελληνική οικονομία και συνεχίζουν να κρατούν την ελληνική οικονομία ψηλά. Λοιπόν, καλό είναι να τους αναδεικνύουμε και να τους λέμε καμιά φορά ευχαριστώ. Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εύχομαι αυτό να συνεχίσει να γίνεται. Όχι για το τόσο πολύ για το να δώσουμε βραβεία, αλλά για το να βρισκόμαστε όλοι μαζί πέρα από τις δουλειές μας και να θυμόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι. Ανταλλακτικά τρακτέρ λιπαντικά, Βασίλης Θεοτοκίδης, ο γιος, ο Χρήστος από τα Κουφάλια, μας θύμισε με την παρουσία της οικογένειας και της επιχείρησης. Ποιο το συνέστημα μετά από αυτό που έζησε στις λίγες ώρες εδώ, βλέποντας την εκδήλωση, τη γιορτή δεξιοτεχνίας των αγροτικών τρακτέρ με οδηγούς τους αγρότες της περιοχής? Καταρχήν καλησπέρα κύριε Γιώργο. Πολύ ωραία διοργάνωση. Τα παιδιά ήταν όλα καταπληκτικά που συμμετείχαν στις δοκιμασίες εδώ. Πολύ ωραία. Ήτανε πολύ καλά όλα. Δεν θα πούμε πολλές κουβέντες. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Να βοηθήσει η πολιτεία όσο μπορεί τους αγρότες. Είναι οι μόνοι που μπορούν να τραβήξουν μπροστά αυτό το κράτος, ας πούμε, και όλη την Ελλάδα μας, ας πούμε. Αυτό. Ευχαριστώ Βοήθεια πολύ. Από την πολιτεία, τίποτα Ευχαριστώ άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.